Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Είχαμε μέχρι στιγμής το panic button για κακοποιημένα ανήλικα πρόσωπα. Τώρα και στους... Συγγνώμη, για ενήλικα πρόσωπα. Τώρα και στα ανήλικα παιδιά θα δίνεται το panic button. Για πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα δοθεί στο παιδί αυτό. Κοιτάξτε, κάθε μέτρο που παίρνει η πολιτεία για την προστασία της ανηλικότητας και της παιδικότητας είναι πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση και από εμάς το υποδεχόμαστε με θετικό πρόσημο πάντα. Γιατί τα παιδιά αντιμετωπίζουν κινδύνους, ειδικά σήμερα και στην εποχή μας και παλαιότερα βέβαια, όχι μόνο μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος, από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πονηρά πράγματα στο μυαλό τους, προσπαθούν να προσεγγίσουν τα παιδιά για να αποκομίσουν ωφέλη για τους ίδιους, όχι και η αγαθά ωφέλη πάντα. Και μέσα από social media, οπότε, να το πούμε και αυτό, πέρα από δηλαδή από το τετ-α-τετ. Έπεσα λοιπόν μέσα... βέβαια, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι εκτός από τα μέτρα τα οποία παίρνει η πολιτεία για την αντιμετώπιση άμεσων απειλών, θα πρέπει το ζήτημα της, του κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα ανήλικα και τα παιδιά να αντιμετωπίζεται σε συνδυασμό και με άλλους φορείς και με άλλες μεθόδους και σε συνεργασία πολλών φορέων μεταξύ τους. Βέβαια, πολύ σημαντικό και αυτό εννοείται. Τώρα, επί της διαδικασίας, πώς θα λαμβάνει, πώς θα παίρνει στα χέρια του το panic button, έχει γίνει γνωστό αυτό ή είμαστε ακόμα στην ενημέρωση? Δεν έχουν δοθεί ακόμα τέτοιες λεπτομέρειες. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι θα γίνεται όπως ακριβώς και στην περίπτωση των γυναικών, στις περιπτώσεις δηλαδή της ενδοοικογενειακής βίας. Ενδεχομένως βέβαια να δούμε και μια προληπτική έτσι, χρήση του. Έτσι. Αυτό όμως θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εσείς τις λεπτομέρειες της χρήσης. Ότι είναι αναγκαίο να συμβεί κάτι τέτοιο. Βλέπουμε τα πράγματα όσο πάνε και πάνε στο χειρότερο. Δηλαδή βλέπουμε ενδοοικογενειακή βία, πολλά περιστατικά. Στο σχολείο πάρα πολλά περιστατικά bullying. Άρα είναι ένα καλό βήμα αυτό, φαντάζομαι. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, δυστυχώς. Αντιμετωπίζουμε και εμείς και μέσα στη δουλειά μας και υπάρχουν και κραυγές και από ολόκληρη την κοινωνία για το φαινόμενο της ανήλικης παραβατικότητας. Γιατί είπαμε, υπάρχει από τη μία μεριά ο κίνδυνος για τους ανήλικους που προέρχεται από οποιαδήποτε πλευρά, αλλά αντιμετωπίζουν κινδύνους οι ανήλικοι μεταξύ τους. Δηλαδή, πολλές φορές η απειλή προέρχεται από τους ίδιους τους ανηλίκους προς ανηλίκους. Σωστά, σωστά. Από τις ίδιες ηλικίες, δηλαδή από συνομιλίκους, βλέπουμε τέτοια περιστατικά να επεκτείνονται. Ελπίζουμε άρα αυτό το μέτρο να έχει μια ανταπόκριση, να δούμε ότι όντως, άμα ενεργοποιηθεί ένα τέτοιο κουμπί, το παιδί θα το πατάει και άμεσα θα κινούνται όλες οι διαδικασίες. Τι σημαίνει πατάω το κουμπί? Θα λειτουργεί στο επίπεδο της πρόληψης, έτσι κυρίως. Αλλά και της, του να προλαμβάνονται τέτοια περιστατικά. Το panic button ουσιαστικά πώς λειτουργεί, να μας πείτε κάτι τελευταίο, τουλάχιστον όπως εφαρμόζεται έως ώρας, όταν πατάει κάποιος το κουμπί, τι συμβαίνει? Ειδοποιούνται οι αρμόδιοι φορείς, η αστυνομία, για να υπάρχει μια άμεση παρέμβαση και να προλαμβάνουμε τα χειρότερα. Αυτό είναι αυτά σημαντικό. Αυτά που θα μπορούσαν δηλαδή να έχουν από... Γιατί δεν μπορεί βέβαια και η αστυνομία και οι αρμόδιοι φορείς να είναι πανταχού παρόντες σε όλα τα Ισχύει. Περιστατικά. Οπότε άμεσα ειδοποιούνται μέσα από αυτό το κουμπί. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί και για τα ανήλικα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κόρδο, που ήσασταν κοντά μας.